Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στην περιφέρειά μας τον αγαπητό Υπουργό, τον κύριο Αμυρά, τον Γιώργο τον Αμυρά, και ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Είναι από το πρωί εδώ πέρα και πραγματοποιεί μια περιοδία σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα πάνω στο αντικείμενο του Υπουργείου του, αλλά και της καρδιάς του. Και άλλες φορές στο παρελθόν ήταν εδώ κοντά μας με άλλες ιδιότητες, τώρα με μια πιο υπεύθυνη θέση θα έχουμε την ευκαιρία, και ήδη το έχουμε κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν κατά την επίσκεψή μου και στο Υπουργείο, να θέσουμε θέματα που είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την περιφέρειά μας και στοχευμένα σήμερα για τα Γρεβενά. Αγαπητέ Υπουργέ, σε καλωσορίζω στα Γρεβενά, στον όμορφο τον τόπο, όπως λέγει το τραγούδι. Και μετά το καλωσόρισμα και από τον Αντιπεριφερειάρχη θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε έτσι κάποιες προτάσεις, κάποιες αναφορές που αφορούν τον τόπο. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου έναν φίλο των Γρεβενών, έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα Γρεβενά και ορισμένες περιοχές καλύτερα και από εμάς. Συμπεχαρά σε υποδοχόμαστε τα Γρεβενά Υπουργέ, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, το Υπουργείο σου και η καρδιά σου. Τα Γρεβενά έχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να θέσουμε και να κουβεντιάσουμε μαζί. Θα μας απασχολήσει το Υπουργείο σε πάρα πολλά ζητήματα. Θα τα θέσουμε στην συνέχεια. Καλώς ήρθες και ευελπιστούμε σε μια γόνιμη συνεργασία και με θετικά αποτελέσματα για τον τόπο. Ωραία. Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακέ Σύμβουλε, η τιμή είναι δική μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ, φιλοξενούμενό σας στα Γρεβενά, στη Δυτική Μακεδονία. Έναν τόπο που όντως τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχω έρθει πάρα πολλές φορές και γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι θέλω να έχω τη φιλοδοξία να προσφέρω κι εγώ κάτι στον τόπο, στο δύσκολο έργο το δικό σας που χτίζετε. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και έχουμε ήδη βεβαίως πολλές φορές με τον αγαπητό κύριο Κασαπίδη, τον Γιώργο, τον φίλο μου, τον Περιφερειάρχη, συζητήσει το τελευταίο καιρό για θέματα που νομίζω θα δώσουν μια όθηση και στην οικονομία και στη μετάβαση της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης που να έχει θέση εργασίας και να ταιριάζει με την αειφορία, με την βιώσιμη, την πράσινη ανάπτυξη. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω ότι έχουμε βάλει σε προτεραιότητα περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας που ο κ. Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης, μας έχει προτείνει για τις αναδασώσεις. Τις εντάσσουμε στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, το οποίο ως γνωστόν χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, περίπου με 200 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για συνολικά στην Ελλάδα έτσι, 30 εκατομμύρια δέντρα τα οποία θα φυτέψουμε. Η Δυτική Μακεδονία θα έχει πρωταγωνιστικό και πρωταρχικό κομμάτι σε αυτήν την δράση. Ένα είναι αυτό το ζήτημα. Ένα δεύτερο ήρθα να συζητήσουμε βεβαίως για θέματα και προβλήματα που έχουν ανακύψει με την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Όλοι θέλουμε τις δασικούς χάρτες. Είναι μια μεταρρύθμιση αναγκαία. Η Ελλάδα δυστυχώς, το λέω με λύπη, το έχουμε ξανασυζητήσει με τον αγαπητό Γιώργο, τον κύριο Περιφερειάρχη, είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που δεν διαθέτει ούτε δασικούς χάρτες, ούτε δασολόγιο, ούτε κτηματολόγιο. Ήρθε η ώρα όμως αυτή η μεταρρύθμιση επιτέλους να γίνει. Όπου υπάρχουν σφάλματα τα διορθώνουμε και θα συνεχίσουμε να τα διορθώνουμε χωρίς κόστος για τον πολίτη, χωρίς να αγωνιά ο πολίτης. Πρέπει πάντως να ξέρουμε πού πραγματικά βρίσκεται το δάσος για να το προστατεύσουμε και πού βρίσκεται η ιδιοκτησία για να της δώσουμε τη δυνατότητα να απελευθερωθεί. Ένα τρίτο θέμα που έχουμε συζητήσει με τον αγαπητό κύριο Περιφερειάρχη και με τους συνεργάτες του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, είναι πώς θα αναδείξουμε και θα προστατεύσουμε τα φυσικά τοπία και τη βιοποικιλότητα αυτού του τόπου. Δεν έχει κουραστεί να λέει ο αγαπητός Γιώργος ότι είναι εδώ η περιοχή των λιμνών. Εμείς λοιπόν είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και για την προστασία των υδάτινων αυτών πόρων της περιοχής και για την ανάδειξή τους. Και δεν είναι τυχαίο ότι επισκεπτόμαστε την περιοχή μαζί με τη Σοφία Τζαχαράκη, την Υφυπουργό Τουρισμού, δεδομένου ότι θέλουμε να ταιριάξουμε το περιβάλλον με ό,τι αυτό σημαίνει, δηλαδή προστασία, ανάδειξη, ενδυνάμωση οικοτόπων, ενδιατημάτων, ειδών κτλ. Με την τουριστική προβολή.
εμείς σήμερα παραδώσαμε στο Γεωπάρκο Γρεβενών Κοζάνης το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε εμείς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος δηλαδή, το Οργανισμός για το Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, ο ΟΦΠΕΚΑ, και το Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO, που έχουν μπει δηλαδή στην UNESCO. Έχουμε 6 πλέον γεωπάρκα ενταγμένα, ελληνικά γεωπάρκα ενταγμένα στην UNESCO. Το έκτο είναι το πολύ πρόσφατο αυτό των Γρεβενών Κοζάνης. Πήγαμε, επισκεφτήκαμε το γεωπάρκο, περπατήσαμε σε αυτή την όμορφη περιοχή και είμαστε έτοιμοι και χρηματοδοτικά προετοιμασμένοι να καλύψουμε ανάγκες για την ανάδειξή του και για την προσέλκυση τουρισμού. Υπάρχουν ειδικά κομμάτια ανθρώπων που ενδιαφέρονται για διαφορετικού είδους δραστηριότητες τουριστικές και αυτούς θέλουμε να τους προσελκύσουμε, διότι τα Γρεβενά και ευρύτερα η Δυτική Μακεδονία έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να μπουν πάρα πολύ μπροστά έναντι άλλων περιοχών της Ελλάδος και της Ευρώπης, μπορώ να σας πω, σε αυτή την ανάδειξη και προσέλκυση τέτοιων δραστηριοτήτων, από την ορνηθοπαρατήρηση μέχρι τον γεωλογικό τουρισμό. Είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε ό,τι άλλο θέλετε. Με μεγάλη χαρά, εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος περιμένουμε τις προτάσεις σας για να συνεχίσουμε αυτή την επικοδομητική συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Το τελευταίο, ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι η Βασιλίτσα είναι ένας πόλος οικονομικής ανάπτυξης. Δεν το συζητάμε. Πρέπει να γίνουμε κανόνες σωστά για να διασφαλιστεί η ισορροπία του βουνού, αλλά να δώσουμε και κίνητρα σε ανθρώπους να επενδύσουν και έτσι να αναπτύξουν αυτές τις δραστηριότητες. Να έρθει ο άλλος να μπορεί να βάλει μια ανεμογεννήτρια οπουδήποτε και μην μπορείς να αναπτύξει ένα χειροδρομικό κέντρο. Η ιδέα, η ανεμογεννήτρια πλέον ετοιμάζεται, ξέρετε, το νέο χωροταξικό. Θα είναι πολύ πιο αυστηρό από το ισχύο και θα θέσει πολλούς περιορισμούς έτσι ώστε να υπάρχει μια οργάνωση και τάξη. Ναι, αυτό είναι το και σύντομα αυτό. Στην Βασίλισσα, σας είπα, το γνωρίζουμε, ναι, και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε επικοινωνία, θα συναντηθώ με την κυρία Μεντώνη και είναι από τα θέματα που θα συζητήσουμε. Και είναι ενημερική η κυρία Σβουκουγιώτη. Η Αλεξάνδρα, πολύ ωραία. Δασικοί χάρτες. Λοιπόν, σε σχέση με δασικούς χάρτες, πορευόμαστε ως εξής. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν διάφορες αποφάσεις της Συμβουλής της Επικρατείας. Τις οποίες δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε. Έτσι, σεβόμαστε τις αποφάσεις της Συμβουλής της Επικρατείας. Αυτό όμως που έχουμε ως γνώμονα είναι, πρώτον, να μην αποστερήσουμε από κανέναν πολίτη ούτε μισό νόμιμο δικαίωμά του. Και κατά δεύτερον, εμείς θέλουμε να σπρώξουμε τον κόσμο, ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, στο δέσιμο και στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση της γης. Αυτό το δέσιμο του ανθρώπου με τη γη, του Έλληνα με τη γη, το θεωρούμε ιερό και να το διασφαλίσουμε. Υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα στους δασικούς χάρτες. Μάλλον οι δασικοί χάρτες ψέματα. Ήταν, θα έλεγα, το χαλάκι που σηκώθηκε για να βγουν από κάτω προβλήματα πολλών δεκαετιών, έτσι άλυτων και δυσεπίλητων ζητημάτων που κανείς δεν τολμούσε να τα κουμπίσει. Η δική μας κυβέρνηση τα κουμπάει, τα κοιτάει κατάματα και θα τα λύσει. Ποια είναι αυτά τα τρία μεγάλα προβλήματα, τα αναφέρατε κι εσείς, αλλά μου επιτρέπετε να τα πω έτσι κι εγώ με τον δικό μου τρόπο. Πρώτον, δασοθέτες αγροί. Χωράφια που στις παλιές αεροφωτογραφίες εμφανιζόταν ως αγροτικές εκτάσεις και μετά πέθαναν οι άνθρωποι ή μετανάστευσαν, πήγαν αλλού, αφέθηκαν, λόγιασαν και βγήκανε δασικά. Όχι. Εμείς λοιπόν ετοιμάζουμε νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπουμε στην αρχική χρήση αυτής της όποιας έκτασης έχει να σωθεί, δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλίσουμε και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου ή του κληρονόμου εκείνου που είχε αυτό το κομμάτι γης, αλλά και γιατί αυτό λέει η απλή λογική. Η ίχνη ανθρωπογενής δραστηριότητα σε τέτοιου είδους δασοθέτες αγρός θα λαμβάνονται από υπόψη ως τεκμήρια. Πουχού, μια πεσμένη ξερολιφιά, ένα πηγάδι, μια στέρνα, κάποια ερείπια ενός στάβλου, μιας αποθήκης. Αυτά τα θεωρούμε εμείς, θα τα θεωρήσουμε ως τεκμήρια ικανά για να αλλάξουν το χαρακτήρα τον αποδιδόμενο χαρακτήρα και να επιστρέψει ο αρχικός χαρακτήρας αυτής της φυγής. Αυτό είναι το ένα, οι δασοθέτες αγροί. Το δεύτερο είναι οι εκχερσωμένες πρώην δασικές εκτάσεις, που υπάρχουν και εδώ. Έτσι, σε ένα ποσοστό. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ξέρω, ναι. Λοιπόν, εκεί που δεν υπάρχουν λοιπόν νόμιμες διοικητικές πράξεις. Τι κάνουμε εμείς τώρα? Έχουμε αναθέσει, αγαπητή κύριε Περιφερειάρχα, σε μελετητές να κάνουν μετρήσεις για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά και για τη δική σας, οι οποίες μετρήσεις θα τεκμηριώνουν για τέτοιου είδους εκτάσεις ποια είναι η συμμετοχή τους στο τοπικό ΑΕΠ, στις θέσεις εργασίας στην περιφέρεια και επιπλέον θα γίνει και μια προσμέτρηση και καταμέτρηση των επιδοτήσεων
που αυτά τα κομμάτια γης έχουν λάβει. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία θα αποτελέσουν για μας το τεκμήριο του δημοσίου συμφέροντος βάσει του οποίου έγινε η αλλαγή της χρήσης αυτών των εκτάσεων. Αυτό είναι λοιπόν τεράστια μεταρρύθμιση. Θα πάμε λοιπόν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί όλα από εκεί περνάνε, με μετρήσιμα στοιχεία, και θα τεκμηριώσουμε λοιπόν βάσει του συντάγματος το δημόσιο συμφέρον για να παραμείνουν αυτά τα χωράφια σε αυτή τη χρήση, διότι άλλωστε έχει 60-70 χρόνια από γενιά σε γενιά, από οικογένεια σε οικογένεια, και υπάρχει μια ομοιρία. Θα την κόψουμε εμείς αυτή την ομοιρία. Και το τρίτο μεγάλο ζήτημα βέβαια είναι το ιδιοκτησιακό. Είπατε για Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Οι διακρίσεις ανάλογα με το χαρακτηρισμό της γης και το τεκμήριο της κυριότητας της γης διαφέρει όχι από τη Βόρεια στην Νότια Ελλάδα μόνο, αλλά μπορώ να σας πω από περιφέρεια σε περιφέρεια, από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τον τρόπο που κάθε περιοχή ενσωματώθηκε στο νέο ελληνικό κράτος. Μα με συνθήκη, μα με ειρήνη, μα με πόλεμο, μα με συμφωνία, μα με το δόρυ, τα λεγόμενα δωριάλωτα, αυτά που αλώθηκαν με πόλεμο. Ανάλογα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ενσωμάτωση το σύγχρονο στο νέο ελληνικό κράτος αυτών των περιοχών, έχουμε διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είναι μια τρέλα δηλαδή. Αρκεί να σας πω το εξής, ότι εμείς έχουμε εντοπίσει χάρη στην ανάπτυξη των δασικών χαρτών, έχουμε εντοπίσει προβλήματα χαρακτηρισμού γης και κυριότητας της γης. Στη μεν νότια κοαριστία, αγαπητέ μου Γιώργο, στη νότια Εύβοια, αν έχεις το Θεό σου, ανάγονται στο 1833, στη δε Κρήτη στο 1855, στη δε Μάνη την Ανατολική στο 1860. Διανοούμαστε λοιπόν ότι εδώ και δύο αιώνες σχεδόν το ελληνικό κράτος είναι μπερδεμένο στα διεκτησιακά του και κανείς δεν τόλμαγε να ακολουθήσει και να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα και να τα λύσει. Εμείς αποφασίσαμε να τα λύσουμε. Οπότε έχουμε έτοιμες νομοθετικές λύσεις για όλα αυτά τα ζητήματα και για πολλές άλλες υποπεριπτώσεις αυτών και για κάθε περιφέρεια, όπως και για Δυτική Μακεδονία. Περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι ξέρετε, κρεμεί στο ΣΤΕΜ η απόφαση για τον 4685, τον νόμο δηλαδή Χατζηδάκη. Μόλις το ΣΤΕ ανακοινώσει την απόφασή του, αλλά και λίγο και πριν να την ανακοινώσει, κάποια θέματα είμαστε έτοιμοι να το νομοθετήσουμε. Θα πάμε σε συνολική νομοθέτηση ώστε να κλείσουμε αυτές τις εκκρεμότητες των πολλών δεκαετιών. Έτσι πορευόμαστε. Στόχος μας είναι, όπως σας είπα, να διαφυλάξουμε το δάσος εκεί που πραγματικά υπάρχει δάσος, το λέει το Σύνταγμα, το επιτάσσει η κοινή λογική, αλλά και να διαφυλάξουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα επί της γης και να απελευθερώσουμε την ιδιοκτησία, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να την αξιοποιήσουν κατά το δοκούν και σύμφωνα με τον νόμο. Εκεί πορευόμαστε. Και επίσης είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Δεν πρόκειται να θυγεί ούτε μισό ευρώ επιδότηση για αγρότες και κτηνοτρόφους. Είμαστε κάθετοι σε αυτό. Σας το λέω ξεκάθαρα, θα το γράψετε παρακαλώ στα κανάλια. Γιατί είμαστε ένας καθαρά Γιώργο κτηνοτροφικός νόμος. Το ξέρω. Μα το βεβαίως. Και έχετε εκπληκτική κτηνοτροφία. Πολύ μπροστά. Το πρώτο βιολογικό, η πρώτη βιολογική κτηνοτροφική μονάδα είναι σε εσάς, στα Γραβενά. Λοιπόν, τι συζητάμε εδώ και 30 χρόνια. Είστε πολύ μπροστά. Άρα τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Όπως σας είπα, εμείς θέλουμε ο Έλληνας να παραμείνει δεμένος με τη γη του. Θέλουμε νέος κόσμος, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, να επιστρέψει στη γη με νέες καλλιέργειες, πιο προχωρημένες, με αρωματικά βότανα, με φυτά, με εξελιγμένες μεθόδους πράσινες και στη βάση εφορίας. Και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να το πετύχουμε.